Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno maligno de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. El άλλον ότι στις 9 του Μακαρίτη τι άλλον έβαλε στο σπίτι. Ένα κατάλαβα. Τι είπα ο Ιζαθούλα, για ποιο Μακαρίτη μιλάς? Το Μακαρίτη των Βλάχων. Ο ανιψός μου είπε μου ότι δεν ψέστο σφαλιά να μου πιένει να φάει για μέ. Πόνα μου το ρε. Πρέπει να τρώει πάρα πολλά για να διατηρήσει το κορμινούλο. Αλλά δεν έτρωε μόνος του. Όσον καλά τρωτάει δεν τον. Μου είπε πως ήταν τέτα τέτ με μία γκόμενα. Γκόμενα! Ναι ρε με γκόμενα, καλό με γκόμενο. Απαναγιά μου, περιγράψες ότι είπες στην τέλος εντζίνη. Μου είπε ότι ήταν με μία σεξ γκόμενα γύρω στα 50. 50! Όχι, δεν θα σειρά τη δική μου αθοδέσμη. Γιατί? Γιατί θέλω να την αποξηράνω και να την έχω ευθύμιο για το γάμο μου. Να έχεις τον Πάρη, κόρη, ευθύμιο. Δεν χρειάζεσαι την αθοδέσμη. Να αποξηράνει και τον Πάρη. Όχι, τον Πάρη είναι τον κουφάνι που τις αρλούμπες που λαλεί. Άντε ρε, παπέ, κανέναν τραγούδι, και αρχίσουν πιάνει με το τρακ. Μα δεν μπορεί να πω γε μου, πόξω από την εκκλησιά. Πες του στο δεύτερο, λάβετε τελευταίο ένα σπασμό. Δεν τη θέλω, ό,τι μπορείς. Άλλα λόγια λέτε, βρε, παιδιά. Τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι πατριά. Βρε δε σου λένε να το πάρεις με τη βία. Να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι αν δεν ξέρεις το χορό μη θαλιά. Μη φοβάσαι θα στο μάθει ο παπάς. Ναι. Να το πάρεις το κορίτσι. Να το πάρεις μη το παιδεύει. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις. Το κορίτσι να το πάρεις. Εφαίνεται πολλά ευτυχισμένος ο κύριος Γιασεμάκης που πήρε τη χαρούλα. Ναι, έτσι και ήμουνα κι εγώ τον πρώτο καιρό μαζί της. Ευτυχισμένος. Μετά κατάλαβα τη Φάουσα είχα παντρευτεί. Παπά! Τι είναι κοριτσάκι μου? Δεν μου αρέσει και να κατηγοράς έτσι τη μάμα μου. Κοίταξε αγάπη μου, δεν είναι δυνατόν να έχουμε και τους δυο γονείς μας τέλειους. Έχεις έναν καταπληκτικό πατέρα, εμένα. Μην τα θέμε κι όλα δικά μας. Αφού κύριε Λευτέρη είσαι τόσο σπουδαίος, γιατί ούλε σ' αφήνουν σε ζευευκούν. Κατάλαβα. Τι εννοείς? Η Ιερά Χαρούλα έβγαινε το άφηκεσαι. Τώρα άφηκεσαι και η Ειρήνη. Σημαίνει ότι κάπου φταίς και εσύ. Κοίταξε. Μικρό και αύγαλτο παλικαράκι, να σου εξηγήσω μερικά πράγματα να μαθαίνεις. Εγώ είμαι ένας τέλειος. Τώρα αυτές είναι οι δυο συνηθισμένες γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούσαν να καταλάβουν την τελειότητά μου. Με τη Χαρούλα, ας πούμε. Παπά! Ναι. Άλλαξε κουβέντα. Εντάξει, δεν μου αρέσει και να κατηγορά συνέχεια τη μάμα μου. Τι σημαίνει επίαν μήνα του μέλητος? Πρώτα-πρώτα είναι μήνα του μέλητος που επίαν. Είναι ένα δίμερο στον πρωταρά. Και δεύτερον, στο μήνα του μέλητος το μέλι είναι γλυκό. Με τη Χαρούλα τα πάντα γύρω είναι ξινά. Παπά! Εντάξει. Έλα, τρώγε ρε. Πας και ψηλώσεις λίγο. Γιατί εσύ είσαι ψηλός να πούμε. Μια που χαϊδεύουν τη σκέψη. Φωνάζουνε πάλι ψηλά. Όνειρα που χαθήκαν σε ξένη τροχιά.
δένουν τα χέρια. Και ένα θέλω που δίνει φτερά. Τα πράγμα ρε μωρό μου. Πιστεύεις το ότι είμαστε στον Πρωταρά, α? Είμαστε παντρεμένοι, ερωτευμένοι, αγκαλιασμένοι. Πατισμένοι, χρεωμένοι, απελπισμένοι. Τύρι μωρό μου, είπα σου χιλιάδες φορές να βλέπεις τα θετικά της ζωής μας. Προσπαθώ να τα δω, αλλά δεν βρίσκω κανένα. Τι δεν κάνουν τα λαούλα, είσαι και τσακωμένη με η μάνα μου. Όχι, δεν είμαι εγώ τσακωμένη με τη μάμα σου. Εν τζίνι τσακωμένη μαζί μου. Καλά, είναι τα διαφορά νύχι. Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Άντε ρε μάνα μου, ήρθε να σου μιλήσει στην εκκλησιά και σε γύρισε στη ράχη σου. Ναι ρε μωρό μου, διότι αν την άφηνα να μου μιλήσει, σίγουρα θα μου έζηρνε καμιά μπηχτή και θα μου χαλούσε τη διάθεσή μου. Τέλος πάντων. Συγκουντήθω να πάμε κάγυρο στον Πρωταρά. Ρούλα μου, sorry για ψες. Δεν πειράζει, μεν το σκέφτεσαι, συνηθίσαμε. Εξάλλου νηστείες τώρα. Ρούλα μου, είναι θέμα να κάνω την αρκή. Έτσι είναι, όπως το ποδήλατο. Έφτασε και έμαθες η στραπιάνη στο σακατούρι. Ρούλα μου, σου υπόσχομαι ότι ξόπασχα θα είμαι Ταύρος. Εγώ πάλι θα εξακολουθήσω να είμαι Παρθένος για σεμάκι. Χαρούλα μου, είχα ένα φίλο που είχε το ίδιο πρόβλημα με την γυναίκα του. Ναι, και τι έκανα εσύ. Έτρωνε 8 αυγά την ημέρα. Και σε 3 μήνες. Τι κακάριζε. Όχι, Χαρούλα μου, γύρω όπως τον πέτεινο. Δηλαδή, ξυπνάει η ώρα 5 το πρωί, και καμπνέει κυρίκου. Όχι, Χαρούλα μου, ενώ σεξουαλικά λειτουργούσε καλά. Άντε, άντε, άφησε τα δωρά τούτα. Και πάμε να αντιθούμε να πάμε κάτω να βρούμε τα παιδιά. Πάντως ήταν πολλά συγκινητική γάμοι χτες. Πού ήπρεπε συγκινητικό ρε Μαριά. Τη ώρα μου πάρει ζένη η Μαργαρέτα, τον πάρει μπας στο πόνιο ακόμα λίγο να του βγάλει τον ίσιν του. Ξέρετε ώρα μου χρειάζομαι για ζεμάκι, σπαστορίζει και να σου και λέντου. Είσαι πολλά πεζός, α. Εγώ πάντως την αφοδέσμηνα έπιασα τη. Και ξέρεις τι σημαίνει τούτο. Ρε Μαριά μου, η θεία μου η Αυγούστα, η γερόν του κόρη. Ξέρεις πόσες αφοδέσμες έπιασες σε γάμους. Πάνω από 50. Τσέλους αποξηραμένες μες στη σάλα της. 50 αφοδέσμες, αλλά γαμπρός κανένας. Και εσύ, Μαριά μου, τα ίδια θα πάθεις. Κατσιασμένε! Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα καμιά 20 αρκά να αφοδέσμες. Ωηλά, ομό. Και πού είναι να στείλεις του ταούλα τα φκιόρα. Στον Κυριάκου Κυριάκου, άλλο σκούλι φούρπο. Είναι κατάλαβα, ρε, να στείλεις αφοδέσμες στον εαυτό σου. Υποτίθεται ότι τούντες αφοδέσμες δεν τα στέλνω εγώ. Και ποιος τα στέλνει. Οι θαυμάστριες μου για να με συγχαρούν για την εκπομπή μου. Δεν το πιστεύω, ρε, είσαι άρρωστος, ρε. Τελικά, εκαβάλισες πολλά το καλαμιγκούλι. Έγινες μεγάλο ψώνιο. Παιδιά, τούτα όλα που λαλείτε έμπου τη ζήλια σας επειδή εγώ θα γίνω στάρ της τηλεόρασης ενώ εσείς θα κοπρίζετε βουκεμβίλιες. Λοιπόν, θα ήθελα να μου στείλετε τις αθοδέσμες μόλις ξεκινήσει η εκπομπή και θα παρακαλούσα να βάλετε διάφορα όνοματα πάνω. Κυπρούλα, Σωτηρούλα, Μαρία, Στέλλα, Βούλα κλπ. Χάσε τον τέλειο τούτος, α. Επέλανε. Ναι, αλλά επειδή εγώ είμαι πιο πέλος που τούτο. Να ξέρω, θα το κάνω μια φάρσα που θα πια ίσω απαρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Έλα μαζί μου. Έλα πίσω. Είναι ρε Παντελή, γιατί με κοιτάς έτσι. Δεν έχεις ξαναδεί άνθρωπο να απολαμβάνει τη μουσική. Σαν να κι άλλαξε το. Το δίσιο τις τελευταίες μέρες.
Σε τίποτε ερωτευμένος? Ξέρω εγώ. Εσύ να μου πεις. Τι φήμες κυκλοφόρησες στο κανάλι, Αθούλα? Η Αθούλα λαλεί διάφορα, αλλά δεν και πιστεύουμε τις, κύριε Τόνι μου. Μιαν ημέρα έλειψα μου την Κύπρο και δεν μπορώ να το βγάλω από τη σκέψη μου. Ράφνη, εσύ είναι ελθέν, είσαι 18 χρονών. Που την άλλη δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή επενιντάρισα, δικαιούμαι να χαρώ τη ζωή μου. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Στο κάτω-κάτω η ζωή αρχίζει στα 50. Έλα, Δάφνη μου. Πού σε βρίσκω, Κύπρο ή Αθήνα? Όχι, όχι, στο κανάλι είμαι. Και περίμενα με αγωνία το τηλεφώνημά σου. Μισό λεπτό. Παντελή, θέλεις κάτι? Συγγνώμη, ποια Δάφνη είναι η αδερφή του Γιασεμάκη? Μήπως γίνεσαι λίγο αδιάκριτος, Παντελή? Όχι, έτσι που ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου απαντήσω. Ναι, αυτή η Δάφνη είναι. Α, οκ. Ώστε έναν πελάρες που ελάλενε η Αθούλα. Αν κατάλαβα καλά, αρκέψαν και κουτσόν πολεύκου μας κουτά τώρα. Ναι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα αν θα μας κουτσομπολεύω. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι να τους πω. Γιατί περιμένω ακόμα την απάντησή σου. Δεν θέλω να σου δώσω την απάντησή μου που το τηλέφωνο. Ωραία. Πού θες να βρεθούμε? Έρχομαι στο γραφείο σου. Okay. Σε περιμένω. Όταν ο Γιασεμάκης εγκλίστησε στο ρύζι και καρφώθηκε με το κεφάλι του στο θρόνο του επισκόπου, φοβήθηκα. Ναι, γιατί είχε την περούκα πριν, τώρα ήταν ακάλυπτος. Θα μπορούσε να πάθει ζημιά, γιατί είχε την περούκα για κράνος. Ξέρεις κάτι, Άγγελε? Νόμιζα ότι ήταν να πέσω σε κατάθλιψη που εχώρισα, αλλά τελικά νιώθω πολλά καλά, σαν να ξαναγεννήθηκα. Ειρήνη, το έχω ξαναπεί. Αυτό που χρειάζεσαι εσύ είναι γύρω σου ανθρώπους με θετική ενέργεια. Ξέρω, το έχεις δίκιο. Και να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Τούτο που μου αρέσει πάνω σου, Άγγελε, είναι ότι με καταλαβαίνεις. Με τον Λευτέρη υπήρχε χάσμα επικοινωνίας. Κοίτα, Ειρήνη, δεν θέλω να κατηγορήσω τον άντρα σου, αλλά ξέρεις και την άποψή μου γι' αυτόν και δεν είναι και καλύτερη. Κοίτα, Άγγελε, κατά βάθος είναι ένα κακό πλάσμα. Απλά είναι πολλά εγωιστής, πολλά φαφλατάς, πολλά γυναικάς. Και πολύ βλάκας για να χάσει μια γυναίκα σαν και εσένα. Πες μου, Άγγελε, τι ρούχα θα φορέσεις σήμερα στην εκπομπή? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά πάμε για καφέ. Πρώτα όμως να περάσουμε από το βεστιάριο να δούμε ρούχα. Πολύ ωραία. Θέλω να βρω ρούχα χαρούμενα που να ταιριάζει με τη διάθεση μου. Ναι, αρκεί να μην νοβάσω εκεί πέρα, γιατί θα μου δώσω να φορέσω κανένα πράσινο, κανένα λεχανή φασφαριζέ. Τώρα χαρούλα που τα εκτέσεις στην κυρία Τριανταφυλλίδου. Κατά κρίδια μαραμένου Τριανταφυλλίδου, αλλά τέλος πάντων. Τι εννοείς μαραμένος Τριανταφυλλίδης, χαρούλα μου? Άστο να μην το συζητήσουμε καλύτερα για σεμάκι. Το μωρό μου που ποδά, που τα εκτές έγινε Μαργαρίτα Λίμπουρα. Ναι ρε μωρό μου, αλλά σου πω κάτι, το Λίμπουρα δεν μου αρέσει, το Τριανταφυλλίδο καλύτερο. Δεν μου θέλεις να παντρευτείς το Γιασεμάκη για να γίνεις Μαργαρίτα Τριανταφυλλίδου? Όχι, αλλά το Τριανταφυλλίδου ακούγεται καλύτερα από το Λίμπουρα. Ναι ρε μωρό μου, αλλά φαντάστηκε να σε ρωτήσω Μαργαρίτα Τριανταφυλλίδου.
Ακούστε σαν το φυτόριο. Ως γεγονός, Μαργαρίτα μου, ήταν να είστε πολλά φτιώρα συνάμενα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλάξουμε κουβέντα. Να φάμε ψάρι το μεσημέρι. Ψάρι. Είναι ένα ακριβό. Ναι, για σεμάκι μου. Είναι λίγο ακριβά, αλλά να σου θυμίσω ότι το οστρακοειδή βοηθούν τα μαραμένα τριαντάφυλλα να θύσουν. Μα σοβαρά. Λοιπόν, εφίαμε. Θα φάω 3 κιλά στρίδια. Ηρέμιζε, ακόμα τον καφέ μας δεν τον πιάμε. Κάτσε πρωί ακόμα. Μωρό μου, τα στρίδια εντζίνα που έχουν μέσα μαργαριτάρια. Ναι, αλλά σπάνια βρίσκεις. Πάντως να προσέχω, αν έχει κανένα μέσα στα δικά μου, θα μην το φάω κατά λάθος. Εσύ φάτο και δεν πειράζει. Εμείς θα περιμένουμε ως που να τα αποβάλει και πλενίσκουμε εντο. Εν τω μεταξύ, τι μαργαριτάρια είναι τούτα. Στον γιο πετάσεις ρε αγαπή μου. Συγγνώμη. Στη εύκοζε ρε. Μπαλά κρύα τα αστεία σου. Ξεπιτίδες που τα λέω κρύα, έτσι για να δροσιστούμε, ναι, θωρείς, εν πειρά. Άρα. Ακόμα δεν ξύχνας με τα φαρσά να κάνουμε το κούλτι. Να σας πω σε λίγο ρε. Παιδιά, λίγο δύσκολο να κοπεί ο κόλος της Μαϊρίσσας. Ναι παιδιά, αλλά η Μαϊρίσσα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ρούν τη φάρσα. Θέλεις να πεις ένα φοηθεί με ρούν το πράγμα να το κάνουμε. Κοιτάξε να δεις, κατά 90% είναι να τα κάνει πάνω του. Αλλά περίμενα να στείλω και το μοιραίο μήνυμα. Και μόλις το πιάει ο φίλος μας ο Φούρπος, ξεκινά το action. Ποια μου στέλνει μήνυμα με αποκρύψεις ρε κουμπάρι. Σεξουαλικέ μου κούλι, είμαι μία θαυμάστρια της εκπομπής, σε είδα και σε ερωτεύτηκα. Σε περιμένω στην οδόνα Αφροδίτης 69 για μαγικές στιγμές. Μαγικές στιγμές! Έξερα το ότι μόλις βγω στην τηλεόραση θα πελάνουν όλες οι κόμενες πάνω μου! Έξερα το! Σε μαγικά νησιά περάνε, εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούνε. Μακριά στη Χαβάνη, μακριά εγώ κι εσύ. Στη γαλανή βραδιά τα άστρα που γελούνε, κιθάρες μαγικές να μας τραγουδούνε. Εκεί θέλω να βρεθούμε μαζί, εγώ κι εσύ. Δάφνη, προσπαθώ εδώ και 10 λεπτά να πάρω μία απάντηση από το στόμα σου και δεν μπορώ. Ας δοκιμάσουμε αυτή τη σχέση και όπου βγάλει. Ναι ή όχι. Κοίταξε Τόνι, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά φοβούμαι. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι φοβάσαι δηλαδή. Φοβούμαι ότι για σένα τούτον είναι έναν πείραμα. Αν πετύχει καλώς, αν δεν πετύχει πάει παρακάτω. Εγώ όμως... Και εσύ παρακάτω θα πας. Δεν είναι εύκολο τώρα για μια γυναίκα της ηλικίας μου να μπαίνει σε εφημερές σχέσεις. Αμάν πια αυτή η ηλικία. Σε θεωρούσα πιο ανοιχτό μυαλί. Δεν έχεις ακούσει ποτέ τη φράση που λένε «Είσαι όσο νιώθεις». Κοίταξε, αφού επιμένεις, καλά εντάξει, άτε, ας την κάνουμε εντούν τη δοκιμή και όποιον πάρει ο χάρος. Δάφνη, με κάνεις πολύ ευτυχισμένο, τόσο όσο δεν φαντάζεσαι. Τι σημαίνει, Άρθουλα? Διακόπτου κάτι. Ναι, διακόπτης. Τι θέλεις? Ήρθα να δω, θέλετε τίποτε να πείτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Εξάλλου εγώ και η Δάφνη θα πάμε μια βόλτα με τη μηχανή. Μα η κυρία Δάφνη 60 χρονών και είναι καν να πάει με τη μοτόρα. Άμε ήρες και Αθούλα. Αθούλα, επειδή μπορεί να μην επιστρέψει στο γραφείο, συγγύρισε λίγο.
την καντίνα, γρήγορα. Γιατί? Έλα να σου εξηγήσω μετά. Πού είναι να με εξηγήσει τώρα. Πήγαινε ρε, θα σου δώσω και 50 ευρώ, τέλειωνε. Πού είναι να μου δώσει τα 600 που μου χρωστά πρώτα γύστερα. Καλά, θα σου χρωστά 650, αλλά φύγε. Μα πού να πάω, ρε. Πήγαινε ρε, στο αλέτα και προσπίσω τη σε δυσκύλιο, τέλειωνε. Μα. Μάξι και ξερό, πήγαινε. Μα αν είσαι κανένα μέσα στην κατίνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Καθίσουμε λιγάκι και θα έρθει ο Παντελής. Τι θα κάνεις το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, Άγγελε? Σκέφτομαι να πάρω το ποδήλατο και να πάω μια βόλτα έτσι μέχρι τον Άγιο Ηρακλείδιο. Ακούγεται πολύ ωραίο. Θες να έρθεις μαζί μου? Μα δεν έχω ποδήλατο. Δεν πειράζει, σου φέρω εγώ ένα. Μα είναι μακριά, θα κουραστούμε. Θα κάνουμε και στάσεις στο μεταξύ. Μπορεί να κάνουμε και κανένα πικνίκ στα χωράφια. Οκ, εντάξει, ενάρτη. Μα πού είναι ο Παντελής? Εντάξει, δεν πειράζει που λείπει ο Παντελής, γιατί έτσι μπορούμε να μείνουμε λίγη ώρα παραπάνω οι δυο μας. Ρε! Θα το ξανάσω, ρε, από τη γυναίκα μου! Δευτέρη, τι θα μη ζητάμε! Προσπαθώ να προστατέψω το όνομά σου, που είναι και ο όνομά μου. Καταλαβαίνεις ότι χωρίσαμε, δεν γίνεται να επεμβαίνεις στη ζωή μου. Θα επεμβαίνω όσο θέλω, εντάξει. Μπορείς να πας με οποιοδήποτε άλλον, όχι όμως με αυτόν. Αρκετά δεν ταλαιπωρείς αυτή τη γυναίκα όσο καιρό ήσασταν μαζί. Δεν ταλαιπωράς και τώρα που χωρίσατε. Θα ταλαιπωρώ όσο θέλω, ρε. Δεν σου δώσω λογαριασμό, καραγκιόζη. Ποιον είπες καραγκιόζη, ρε μακάκα? Εμένα είπες μακάκα, ρε μακάκα. Βλέπεις κανένα άλλο μακάκα εδώ μέσα? Γιατί με είπες μακάκα, ρε μακάκα? Γιατί, ρε μακάκα? Έλα εδώ, ρε. Έστω μακάκα εμένα. Σταματάτε! Τι γίνεται να μην... Μακάκα, θα πεις εμένα μακάκα, ρε μακάκα! Αχ, ευτυχώς, Χαρούλα μου, τώρα που παντρευτήκαμε, εν είμαστε μπόρνοι. Συγγνώμη. Χαρούλα μου, μα εν ακούσες στην Ελλάδα τι γίνεται. Ολόκληρη συζήτηση για τούτο θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή, γιατί εγώ έμεινα στο Σκοπιανό. Χαρούλα μου, όσοι συζούν και δεν είναι παντρεμένοι, καμνούν πορνεία. Για όνομα του Θεού, για σεμάκι μου, να αν ήταν έτσι, τότε ο μισός κόσμος στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα ήταν πόρνη. Χαρούλα μου, πάμε πάνω στο δωμάτιο τώρα. Πηλέ μου, περίμενε να φάει τα στρίδια πρώτα. Νομίζω τώρα ήρθε μου, νιώθω ταύρος. Πάλε! Λοιπόν, έχω να σου πω να μου να κάνεις. Έβρε ένα τραπέζι με κότσινο τραπεζομάντιλο και κουτούλα και λες σου πάνω στα σου περάσει. Ρε μωρό μου, γιατί είσαι έτσι σκεφτικός? Όχι, σκέφτομαι ότι ξεκινούμε τη ζωή μας και είμαστε άνεργοι και απένταροι. Τα λοιπόν, τι βράμα ζουλιά. Να βγει. Θα ρίξει τα ξενοδοχεία και κάτω. Να γίνουμε καρσόνια ξενοδοχείο. Όχι, θα γίνουμε ξενοδόχοι. Αλλά χτίσουμε ξενοδοχείο, μην τα λεφτά. Όχι ρε μωρό μου, δεν θα το χτίσουμε. Θα το πιάσουμε έτοιμο. Ναι ρε μάνα μου, είναι και εντόν το θέμα. Πώς θα το πιερώσουμε εντό θέμα. Τράπεζες, μεγάλες και ανθρώπινες. Μα οι τράπεζες είναι και δανείζουν σου αν δεν βάλεις υποθήκη. Δεν χρειάζεται ρε μωρό μου να κάνουμε ένα αποθήκη. Αποθήκη είναι η μαμά μου. Όχι αποθήκη ρε Μαργαρίτα μου, υποθήκη. Και τι είναι τούτο? Δεν είναι έτσι απλό τώρα να γίνουμε ξενοδοχοί. Γιατί ρε μωρό μου, η Paris Hilton, η Oxy είναι καλύτερη που μας. Τέλος πάντων, συζητούμε το άλλη φορά. Κάμε τη βορτούα μας. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος εν τη γης. Φτάνει μόναχα μια μέρα σπίτι μου να δεις. Έλα μου, είμαι ακίνδυνη τρέλα μου. Έλα μου, έλα μου, έλα μου. Είμαι ακίνδυνη τρέλα μου. Σ' αγαπώ, έλα μου, έλα μου. Άκουσου ξέ που έχω κύριε μου, α. Είδε μες την εκπομπή και πέλανε πάνω μου. Όπως τα υπολογίζω, ένα λυσιάσουν πολλές γκόμενες πάνω μου. Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, κούλη μου. Και πόσες θα προλάβεις, ένας είσαι. Llevo tu mochila, no hay más.
λοιπόν. Μισό λεπτό, με βάλετε το στουφόμα. Τι θέλεις, γιέ μου. Όχι να ψέτε κανένα μάτι κατά λάθος και να με καουρτίσετε. Εντάξει, με φάσε. Καλά. Μισό λεπτό, ανοίξετε. Τι θέλεις πάλι, ρε κουμπάρε. Πού ξέρουμε ότι να ανοίξει σίγουρα την κατσαρόλα και να με δει. Έτσι λήξεις που είναι το πρώτο πράγμα που να κάνουμε μόλις έρθει μέσα, είναι να ανοίξει μάλιστα. Καλά. Άντε, πάμε να χωστούμε. Ρε, ρε στραφείτε, βάρτε το στούπωμα ρε. Καλώ σας! Ο Κούλης ο Φούρπος είμαι! Εγώ ίδιος! Καλώ σας! Καλώ! Έτσι να γλιτώσεις τώρα. Πάλε έκαμε στα ρεζιλίκια σου, συγχαρητήρια. Ειρήνη, πόσες φορές το έχω πει ότι δεν σου επιτρέπω να μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο, το καταλαβαίνεις? Δεν έχεις δικαίωμα να μου λες με ποιον να μιλώ. Χωρίσαμε, το καταλαβαίνεις? Παιδιά, παιδιά, αν δεν σταματήσετε να αμορεύκεστε, θα γυρούν λίπα στη ράση σας, το καταλαβαίνετε? Έλα εδώ, έλα εδώ και πες μου ειλικρινά. Κοίταξε με στα... Όχι εσύ, ρε. Κοίταξε με στα μάτια και πες μου. Τα έχεις φτιάξει μαζί του? Δεν σε αφορά τι κάνω. Όπως εγώ δεν σε ρωτώ που ήσουν ψέσι, τι έκαμνες. Ούτε να σε ρωτήσω τι θα κάνεις απόψε, ούτε σε έχεις το δικαίωμα να με ρωτάς. Όχι, να ρωτάς, να ρωτάς! Ευτυχώς, Λευτέρη, που το κοπελούδι είναι σηκώ στην τσέπη, διότι είσαι να γίνει μεγάλο κακό εδώ μες στην κατσίνα. Ναι, ρε, θα τον είχα στραγγαλίσει τώρα. Και αφού θα ήταν στο χώμα, να βλέπει τα ραδίκια ανάποδα, και εγώ φυλακή. Σταμάτα τις ψευτοπαλίκαρκές σου, το μόνο που καταφέρνεις είναι να γελιοποιείσαι. Με λες και γελίο τώρα. Εγώ δεν σε λέω τίποτε. Μόνο σου εξευτελίζεσαι. Τελικά είσαι πολύ φτηνή, έτσι. Αν ξαναπείς έτσι κουβέντα, θα το πληρώσεις πολλά ακριβά. Ειρηνούλα, εγώ πληρώνω ακριβά μόνο τις γυναίκες που αξίζουν. Και εσύ δεν αξίζεις δεκάρα. Λάθος. Ούτε λεπτό του ευρώ. Προδότη. Δεν είναι ωραία τα πράγματα του τα Ειρήνη. Τι είναι ωραίο, Παντελή, που το έδωκα να μπάτσω? Απειλέτσε τα κουτσομπολιά, διότι η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. Εν τον αντέχω άλλο, Παντελή, έκαμε μου τη ζωή μου κόλαση. Έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Σ' αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Φουλάρες ρε Παντελάκη, ανεθόρες τη φάτσα του κούλη είχε να γεράσει και μέρες. Πάντως τον που έκαμε ρε παιδιά δεν ήταν καθόλου σωστό. Γιατί? Γιατί εν τόσο φουιτσάρικη φάτσα που αν έχει κάποιος πρόβλημα με την καρδία του μπορεί να μείνει στον τόπο. Είμαν και φταίμενε εμείς ρε Παντελάκη, ήταν ιδέα του Λάκη. Πάντως γελάσαμε πολλά. Α, τα πουλάκια μου!
Κούλι με μας τώρας έτσι, επειδή η φάρσα ήταν η ιδέα του Κούνελου. Να, παιδιά, παίχτες μου, ο Κούλις ο Φουρπός έχει χιούμορ. Εμένα δεν με πείραξε καθόλου. Μα σοβαρομιλάς. Και βέβαια σοβαρομιλώ, αφού εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ήρθα να σε χαρώ για την πολύ ωραία φάρσα που με κάνετε. Περιπέζεις μας τώρα, ναι. Όχι, εσάς περιπέζω. Συγχαρητήρια. Να σας δώσω και εσάς συγχαρητήρια, κύριε Φίσα. Αφού δεν τον έπιανε το ρεύμα ακόμα, δεν το πάει έτσι. Τι μου έκανες του Γιάννου, ρεύμα. Είναι που τους έκανα, έτσι σου πω. Απλώς το έκανα μια μικρή ηλεκτροπληξία για να μάθουν άλλη φορά να μην καμουφάρσαν τον κουλί του φόρου. Καλά, τι τέλος του το έκανες του. Έλα, κάνουμε το, να σου δείξω. Όχι να μου λείπει. Παντελή μου, άκου να δεις. Αυτό εδώ που βλέπεις είναι ένα πράγμα το οποίο μου έφερε ένας φίλος μου από την Αγγλία. Είναι ένα μασκαραλίκι το οποίο στέλνει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ακίνδυνο, αλλά μπορεί να σε κάνει ατραπιά ή σαπάνω. Εντάξει ρε κουλί, καλά ρε κουλί. Έκαμε σου μια φάρσα, έκαμε στο τσισί και πείτε ίσο ίσο. Όχι, Παντελή μου, για ξέρω. Τώρα έπιασε σειρά ο Βάσος. Πού να πάει, να μην έρθει μες στην κατίνα. Όχι, κανή κουλί, κανή. Κανή καφκάει μες στην κατίνα. Έκαμε το φάρο έστα μέσα. Ξέρεις ότι έχω πάρα πολλά όνειρα. Κι εγώ θωρώ 5-6 κάθε νύχτα, αλλά στο πρωί ξηχάνω. Όχι ρε μωρό μου, ενώ κάνω πολλά όνειρα για το μέλλον μας. Ναι, θέλω πολλά να στραφούμε πίσω στο κανάλι και να γίνω η μενεγάκη της Κύπρου. Εγώ όμως δεν θέλω να γίνω Αρναούτογλου της Κύπρου γιατί δεν μου άρεσε. Όχι ρε μωρό μου, εσύ να μην ανησυχείς, εντάξει. Να μην ανησυχείς, γιατί θα βγάζω εγώ πάρα πολλά λεφτά, θα αγοράσουμε το κανάλι, θα φτιάξω σφαλιάρα και θα σε κάνω διευθυντή. Να σου πω, είναι πολλά ωραία τα όνειρα σου, αλλά νομίζω να μείνουν μόνο όνειρα. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάτι ωρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Χαρούλα μου, όποτε βλέπω θάλασσα, ξέρεις τι μου θυμίζει. Τη Γοργόνα, την αδερφή του Μεγάλου Αλέξανδρου. Όχι, τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αρέσκα μου πολλά. Άντε, εδώ που βρούμε σε κάτι κοινό. Σε μένα αρέσκουν μου πάρα πολλά οι ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Χαρούλα μου, ναι. Φαντάζομαι ότι είμαστε οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Η Αλίκη στο ναυτικό». Από τη διασκέδαση. Λίγη ώρα παραπάνω, παιδιά μου. Ρε! Κάταξε να σου τη γυναίκα μου! Τι να πεις να εντάξει, ένα μηδέν και λίγο. Για αλήθεια, κομπλέ. Το σπόρι είναι μεγάλο για όλη την μέρα. Κάτω τα ξέρα σου τη γυναίκα μου! Ρίβε, ρε. Επεμβαίνεις στην προσωπική μου ζωή. Θα επεμβαίνω. Ακούς, θα επεμβαίνω.
Τι είναι, αλλά δεν γέλασε. Τούτη γέλασε. Όχι, εντάξει, αλλά. Μην βάζει κόντρα πολύ για να μπορέσει να πιάσει θέλει. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Εμένα είπε μακάκα, ρε μακάκα. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Εμένα είπε μακάκα, ρε μακάκα. Κοιτιούνται μεταξύ του και γελάνε, παιδιά. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Εμένα είπε μακάκα, ρε μακάκα. Βλέπει κανένα άλλο μακάκα εδώ μέσα, μακάκα. Κράτηκα μέχρι εδώ. Την έλασα από την ίδια την ατάκα. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Καραγκιόζη. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Ποιον είπε καραγκιόζε, ρε μακάκα. Το μάτι. Απένεις, δεν γίνεται να επεμβαίνεις στη ζωή μου. Να επεμβαίνω. Μπορείς να πας με όποιον άλλον θέλεις, αλλά όχι με αυτόν. Βλέπω το σκορ πάει, ε. Δεν προσπαθώ, γελάει ένας από πίσω. Τι ακάω εγώ. Το μακάκα. Την επόμενη είναι εκπομπή σας να συζητήσετε για την έλλειψη νερού, ρε κουλή. Ένα λεπτό, ρε Παντελή μου. Εμάς η εκπομπή μας ασχολείται με ερωτικά θέματα. Το νερό που κολλά. Είτε όμως άμα αν έχει νερό, πώς θα λουθεί ο κόσμος. Και άμα δεν λουθεί, πώς θα κοντέψει ο ένας το άλλο. Τι κάνεις, τσάμε. Είπε μου ο παπάς σου να μέσα ξαναδώ. Να σου γκίζω όμως, νομίζω είναι εντάξει. Πόσα μου διάζει να μέσα σε καρφώσω. 10. Κυρία Χαρούλα, εντάς δεν κάνεις εσύ. Παρθένος. Πρέπει να είσαι μοναδική παρθένος με δυο μωρά, κυρία Χαρούλα. Εν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ο άντρας μου απατάμε. Σας απατά. Καλά, από πού το συμπεραίνετε αυτό. Διότι βράμε στην πούγκαν του παντελονιού του ένα βρακούδι. Ναι, και φαντάζομαι δεν ήταν δικό σας. Όχι, δικό μου. Αλλά τι έγινε με στην πούγκαν του άντρα μου, αν πατσο έθελε να το κάνει δώρο καμιά άλλη. Μα δεν νομίζω. Ήθελα απλά να τσεκάρει αν του πάει το χρώμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγες για πίκνικ στην εξοχή. Κοίταξε, πήγαινα την καθαρά Δευτέρα. Τώρα για ρομαντικό πίκνικ. Έσου που το 1973, πριν τις φασαρίες. Χαρούλα μου, γιουτάμε πολλά ο πρωταράς. Που την ημέρα που ήρθαμε, άνοιξε η τύχη μου. Ελπίζω να σου γιουτήσει και σε άλλα πράγματα για να ανοίξει και δική μου η τύχη, Κασεμάκη.